Ματσακόνια μου, γεια σας. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ καλά είμαι και αυτή εδώ καλά είναι, όσο μπορεί να είναι, γιατί είναι άπλητη, από σέρβις και άπλητη. Πιστεύω να μας κάνει καλό καιρό. Και μια και λέμε για τον καιρό, κάθισα και το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα πολύ, δηλαδή σήμερα το είχα ρίξει τη φιλοσοφία. Το φιλοσόφισα ρε παιδί μου, πώς το λένε. Φιλοσόφισα την έννοια των αντιθέσεων. Με ποια έννοια το εννοώ? Εννοώ ότι στη ζωή μας υπάρχουν πολλές αντιθέσεις. Και κοίταξα να δω τι παίζει με εμένα ρε αδερφέ. Τι παίζει με εμένα. Και τι εννοώ? Έφυγα το πρωί για να πάω στη δουλειά. Έφυγα νύχτα και γυρίζω μεσημέρι. Μια σφίγγα. Έφυγα με πάρα πολύ κρύο και γυρίζω τώρα με 15 βαθμούς σχεδόν. Επίσης έφυγα το πρωί χορτάτος για να πάω στη δουλειά, γιατί κάτι τσίμπησα, είχα μια λιγουρίτσα. Και τώρα που γυρίζω, πεινάω. Ενώ τώρα, και επειδή όλα αυτά υπάρχουν στη ζωή μας, οι αντιθέσεις είναι στάνταρ, μαύρο-άσπρο, άσπρο-μαύρο, πάνω-κάτω, πίσω-μπρος. Τι εννοώ θα μου πεις τώρα, τι εννοώ? Θα σου πω, θα σας πω. Αφού πρώτα συνειδητοποιήσω και εγώ πώς το καλό βρέθηκα από εκεί, εδώ. Αχ, πώς βρέθηκα πάλι στη Μεσογείο? Ούτε εγώ δεν το κατάλαβα. Ούτε εγώ παιδιά δεν το κατάλαβα. Είναι αυτό που λέμε για τις αντιθέσεις. Αλλού θες να πας, αλλού πας. Άλλο σκέφτεσαι, άλλο πράττεις. Άλλο θέλεις, άλλο κάνεις. Και όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, έτσι για να το κλείσουμε και για να σας βάλω στο ζουμί αυτού νου εδώ του επεισοδίου, πρωί έφυγα, νύχτα όμως, μεσημέρι γυρίζω. Μέρα. Κρύο στο φύγε, πολύ κρύο, και ζέστη στο γύρνα. Και πιστέψτε με, είμαι αρκετά ζεστά με τα μπουφάν και με τα εσωθερμικά. Έκλεισε κατεχάκι, άντε να περάσουμε τώρα. Και για να το κλείσουμε, γιατί επαναλαμβάνομαι συνέχεια και δεν θέλω, αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι μυστικό, έτσι. Πώς θα δεν κάνουμε βίντεο μεγάλης διάρκειας? Πώς ήταν, ας πούμε, η Λάμψη? Θυμάστε τους διαλόγους? Κάπως έτσι. Και για να το κλείνουμε λοιπόν, έφυγα πατώντας τσιμέντο, πατώντας άσφαλτο, γυρίζοντας πάλι άσφαλτο θα πατάω, πάλι άσφαλτο θα πατήσω. Αλλά είπα μέσα μου, γιατί να μην πατήσεις και λίγο χώμα? Γιατί να μην πατήσεις και λίγο χώμα?
Καλά έκανε και έσβησε. Τα απαραίτητο inspect. Τη γδάραμε. Όχι. Όχι. Έχω και αυτή την έννοια. Λοιπόν. Παιδιά. Εντάξει. Είναι 230 κιλά. Να είμαστε ρεαλιστές. Είναι πολλά τα κιλά. Αλλά. Παρά το ασφάλτινο λάστιχο που είναι αυτό, δεν με προβλημάτισε. Εντάξει, μου σβήσε κάποια στιγμή, αλλά είχα φτάσει κοντά στους θάμνους. Δεν ήθελα να αντικδάρω τη μηχανή. Δεν ήθελα να αντικδάρω. Θα μπορούσα να πάω πιο γρήγορα. Δεν ήθελα να αντικδάρω. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μονοπατάκι είναι βατό. Το ξέρω. Αλλά μιλάμε για ασφάλτινο λάστιχο. Μακάρι να μπορούσα, και ίσως το κάνω. Δεν ξέρω, ζήτω η τρέλα. Ίσως το κάνω. Μακάρι να μπορούσα να μπω σε πιο δύσκολο και πιο δύσβατο μονοπάτι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe, ελάτε και στο Instagram να τα πούμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε όλοι καλά. Γεια χαρά. Παραδείγουμε. Ωραία, ήρθαμε. Τώρα πώς βγαίνουμε από εδώ. Ωραία, βγήκαμε. Πολιτισμός. Τα λέμε, γεια.